κάνει κάποιος συνδέεται με βιωματικά με τη σπαιδική του ηλικία, την οποία την κουβαλάει μαζί του και τα βιώματά της. Έτσι, εγώ έζησα ένα μη αστικό περιβάλλον, αγάπησα την επαρχία και το χωριό, με αποτέλεσμα ήθελα μέσα στη ζωή μου, στο διάβα της ζωής μου, να φτιάξω κάτι από το παρελθόν που εσύ, όπως είπες προηγούμενα, και επισήμανες ότι είναι ένα flashback στο παρελθόν της χώρας μας αυτής, η οποία περνάει τα σημερινά προβλήματα. Εγώ μέσα από αυτό το χώρο προσπαθώ, περνάω καλά, δημιουργώ φίλους και πάνω απ' όλα στέκομαι στην επισκεψιμότητα που έχω με τα μικρά παιδιά. Έχουν έρθει πάρα πολλά σχολεία. Τώρα τελευταία δε έρχονται και κάποιοι επισκέπτες της αρχαίας Κορίνθου και σε συνδυασμό με την ερχομό της εδώ περνάνε και μέσα από το μουσιακό αυτό χώρο και βλέπω στο πρόσωπό τους είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι χωρισμένο σε κάποιες αίθουσες. Ναι, τρεις θεματικές. Τρεις θεματικές αίθουσες. Ναι. Τι είναι λοιπόν αυτές οι αίθουσες, από τι ξεκινάμε και πού πάμε? Ναι, αυτές λοιπόν οι τρεις αίθουσες δεν ήταν τίποτα άλλο από δεξαμηνιές που αποθηκεύαμε κρασί. Γινόταν, ας πούμε, εκεί το σημερινές ανοξείδωτες δεξαμηνιές. Δεν υπήρχαν το 70 που έγινε αυτό το πατητήρι. Και κατ' επέκταση αχρηστεύτηκε από το χρόνο ο χρόνος της απαξίωσης. Έκανα σκόπο λοιπόν να κάνω αυτές, να τις ενώσω μεταξύ τους αυτές τις δεξαμενές ίνου και να φτιάξω τρεις θεματικές αίθουσες. Η μία από αυτές είναι το κονάκι που λέγαμε παλιά, του παππού σου που εσύ, όπως μου είπες, δεν έχεις τέτοιες εμπειρίες. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται για την καθημερινότητα αυτού του κόσμου, μιλάμε τώρα 100 χρόνια πίσω. Η άλλη θεματική αίθουσα είναι τα επαγγέλματα της εποχής εκείνης. Μαζί με τα εργαλεία της, βέβαια. Είναι μια συλλογή 20 ετών. Τα παιδιά παραξενεύονται βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα και εγώ νιώθω ικανοποιημένος, γιατί διαβλέπω στο πρόσωπό τους έτσι τη χαρά και την ευχαρίστηση, διότι γυρίζω με την προσπάθεια, όχι μόνο με και τη δική μου και της κόρης μου, η οποία είναι ευχάριστο να το πω, έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Η κόρη μου η Έλενα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το επόμενο χώρος είναι μια χώρος δοκιμασίας κρασών και τσίπουρων, δειγματοληπτικά. Δηλαδή, ένας χώρος... Αυτά είναι δική σας παραγωγής. Δική μας, ναι, είναι homemade wine που λέμε, σπιτί στο κρασάκι. Μάλιστα. Το οποίο δεν έχει εμπορικότητα, απλώς προσφέρω ένα ποτηράκι κρασί στον επισκέπτη και του φτιάχνω τη διάθεση μαζί με το περιβάλλον που έχω δημιουργήσει. Μάλιστα. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά πώς αντιμετωπίζουν αυτό το ταξίδι στο παρελθόν? Μάθαμε ότι ζυμώνουν εδώ, μάθαμε δηλαδή ότι τα βάζετε και ζουν λίγο. Κάνουν βιωματικά θέματα. Θεματολογίες βιωματικές. Δηλαδή για ένα σχολείο που θα έρθει εδώ, τι ακριβώς ζει? Ναι, ζει το παρελθόν. Η κόρη μου, μάλιστα, επειδή έχει σπουδάσει ψυχολογία, έχει τη δυνατότητα να τα προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο. Του φτιάχνει το περιβάλλον με το λίγνο, προσέξτε, όχι με το ηλεκτρικό, του γυρίζει πίσω το χρόνο. Τους λέει ότι πρέπει να κάνετε ησυχία, διότι κάποιοι παππούδες σας μας βλέπουν και προπαππούδες σας μας βλέπουν και κατ' επέκταση τα παιδιά μπαίνουν σε ένα ωραίο περιβάλλον και αφήνουν τη φαντασία σου να γυρίζει στο παρελθόν. Το βλέπω στο πρόσωπό τους, βλέπω την ευχαρίστησή του και αυτό το γεγονός με κάνει να συνεχίσω, γιατί όπως είδατε κάνω και μία προέκταση για άλλα θέματα που εγώ σκέπτομαι, ας το πούμε, να εκθέσω. Σίγουρα αυτό το κάνετε για να βγάλετε χρήματα. Αυτό είναι, δηλαδή, και το κόστος είναι απίστευτο. Τεράστιο. Είχα την ευτυχία τότε που όλοι μας είχαμε μια κάποια ρευστότητα που λείπει σήμερα, να ασχοληθώ και να διθέσω κάποια χρήματα. Αυτά κεφαλοποιήθησαν σε αυτή την εικόνα που βλέπετε σήμερα εσείς. Ήταν ένα όνειρο ζωής, δηλαδή. Απόλυτα. Μία φωτογραφία με έκανε να πω ότι το 1950 συγκεκριμένα ένας τουρίστας Άγγλος έβγαλε μία φωτογραφία, την οποία σας τη δείξω, με τη μάνα μου που έγνεται, έτσι. Και εγώ μικρό παιδί 10 χρονών την εποχή εκείνη, καταλαβαίνεις την ηλικία μου τώρα, ήμουν δίπλα ξυπόλυτος, γιατί πού πολυτέλεια για παππούσα την εποχή εκείνη.
Αυτή με έκανε, λέω, για κάτσε, λέω, αυτή η φωτογραφία πρέπει να μου γυρίσει το παρελθόν, να με γυρίσει το παρελθόν. Και νομίζω κάτι έκανα. Άρα, αν σας έλεγα, μας γυρίζετε περίπου σε μία εποχή του 40, 50, 60. Α, πολύ πιο παλιά. Ακόμα πιο παλιά. Ακόμα πιο παλιά, προπολεμικά θα έλεγα. Μάλιστα. Αυτό, μήπως το οι Έλληνες το θέλουν, γιατί ζητάμε ξανά εκείνες τις εποχές που ήταν πιο αρνές. Να σας πω, βεβαίως, η πρώτη μπαίνει σε εισαγωγικά, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι να σταθώ κάπου που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πέρσι τα σχολεία ήταν αρκετά. Και επειδή έχω κάποια ζωάκια στο περιβάλλοντο χώρο του μουσείου, είχα νοικιάσει και ένα γαϊδαρόπουλο με τη γαϊδούρα του, έτσι, μικρό, 25 ημερών. Τι μου είπε ένα παιδάκι και τρελάθηκα. Κύριε Παντελή, με μπαταρία δουλεύει. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι κόσμο έχουμε φτιάξει και πώς τον έχουμε τυποποιήσει. Ο στόχος σας, ποιος είναι? Τίποτα, να περνάω καλά. Λεφτά δεν μπορώ να βγάλω από αυτή την προσπάθεια.